Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, μόνη και πάλι. Πιστεύω ότι η Λίτσα Θεοφάνους προς το τέλος της εβδομάδας θα επανέλθει. Είναι και εκείνη θύμα του ιού, της γρίπης. Όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Θα αναφερθούμε και σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε αρκετές ειδήσεις από το χώρο της υγείας και τη σύγκρουση των γιατρών με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Οι γιατροί αρνούνται να παραδώσουν τα ιατρία. Και από την άλλη, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι είστε υπεύθυνοι όσο δεν τα παραδίδετε τα ιατρία, είστε υπεύθυνοι για την κατάστασή τους. Έχουμε λοιπόν πλούσιο ρεπορτάζ και από το Υπουργείο Υγείας, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι είναι πλούσιες, πολλές ειδήσεις, αλλά εμείς θα προτάξουμε και σήμερα, αρχή της εβδομάδος, την Κεφαλονιά πάνω απ' όλα, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγει το ενδιαφέρον μας από αυτό το νησί. Το νησί εξακολουθεί και κουνιέται ισχυρή μετασεισμή, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς η κρατική μηχανή ευαισθητοποιήθηκε και έγιναν πολύ γρήγορες κινήσεις, όλα έχουν μπει σε ένα δρόμο. Αλλά αυτά θα μας τα πει ο πλέον κατάλληλος. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη Ιωνίων, τον κύριο Σπύρο Σπύρου. Σας καλωσορίζουμε. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Σπύρου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνεται η κυρία Καρέ. Και αναφέρεστε στα θέματα της Κεφαλονιάς που πάνω. Εμείς σχεδόν καθημερινά, κύριε Σπύρου. Ευχαριστούμε πολύ. Και δεν είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε και μαζί και είστε από τους πλέον αρμόδιους και πλέον η κατάσταση έχει περάσει και στα δικά σας χέρια. Θέλουμε να μας τα πείτε τι ακριβώς, πώς είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσουμε και είναι γνωστό ότι ένα γεγονός όπως είναι ο σεισμός, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο πολύ δυσάρεστο και φιλιαστικό, έχει όλα τα στοιχεία της περιπέτειας στην οποία μπαίνει η κοινωνία και αυτή που υφίστανται πρώτη την ζημιά. Ένα θετικό στοιχείο σε όλη την ιστορία είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες, ελάχιστα πράγματα και δεν είχαμε θύματα. Και αυτό μας δημιουργεί μια ηρεμία και μια αισιοδοξία για την όλη κατάσταση. Βέβαια, ζήσαμε δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Η δεύτερη επέφερε πολύ με βαρύτερες καταστροφές. Ήταν ειδικές αυτές οι ζημίες και κυρίως στις υποδομές. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ακολούθησαν μέχρι τώρα σχεδόν 2.000 μετασεισμικές δονήσεις που καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία των ανθρώπων και όλων επηρεαζόταν κατά διαστήματα και θα έλεγα ότι κατά ένα μέρος επιβάρυνε και τις ζημίες οι οποίες ήδη είχαν δημιουργηθεί. Αυτό η ψυχολογία είναι το ένα και απ' την άλλη είναι ακριβώς αυτό, ότι πόσο να αντέξει πια ένα κτίσμα που έχει δεχθεί, έχει πληγωθεί στον πρώτο σεισμό, πληγώνεται λίγο ισχυρότερα στο δεύτερο, με 2.000 μετασεισμούς όπως και να το κάνουμε και να θέλει να αντέξει, δεν αντέχει. Έτσι είναι. Η εμπειρία που υπάρχουν και από άλλες καταστροφές, θα έλεγα ότι εδώ το ενδιαφέρον, ξεκινώντας από την περιφέρεια, ως συντονιστικό όργανο και έχοντας την πολιτική προστασία ευθύνη, ο Δήμος, η συνέχεια η κυβέρνηση, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε το μήνυμα και το ενδιαφέρον να λυθούν τα θέματα για να αντιμετωπιστούν. Συμβολική και ουσιαστική η μετάβαση του κυρίου Σαμαρά, αυτή η ευνηδιαστική, αυτό το λέγαμε από εδώ. Ότι πολλοί είπαν ότι πάει να δείξει πολλά και έδειξε και έκανε ακριβώς. Κινητοποιήθηκε η κρατική μηχανή, ήταν πρωτοφανής η κινητοποίηση. Ακριβώς. Οι υπουργοί που πέρασαν και οι γενικοί γραμματείς κατά τομείς ο καθένας στον τομέα για την παιδεία, για την υγεία, για την προστασία των πολιτών, για την πρόνοια, όλα η υπηρεσία αντισεισμική, η μηχανική και η βοήθεια του ΤΕΕ και των οργανισμών σχολικών κτηρίων, οι εθελοντικές οργανώσεις, οι γιατροί του κόσμου, οι γιατροί της καρδιάς, το πολεμικό ναυτικό αρχηγός του ΙΕΘΑ, η παρουσία δύο μεγάλων τριών. Ένα έφυγε, είναι τα δύο κουραζιερόπλια τα οποία ανακούφισαν από την πρώτη στιγμή τη δυνατότητα στέγασης που στην άμεση ημερήσια ανάγκη της ίδιας ημέρας έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, να εξασφαλιστεί νερό, φαγητό και διαμονή στη μεγάλη πλειοψηφία των σεισμοπλήκτων. Κηρύξαμε την Κεφαλονιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ακολούθησε να χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτη. Και αποφασίστηκαν μέτρα ανακουφιστικά, φορολογικά, παροχών, αναβολών υποχρεώσεων που όλα αυτά σε εκείνη την φάση και συνεχίζονται για να υλοποιούνται, ανακούφισαν τους πολίτες. Ένας πολέμος πραγματικός που η συμπαράσταση
των φορέων και των Ελλήνων από όλες τις πλευρές του κόσμου και της χώρας μας ιδίως ήταν συγκινητική και προσπαθούμε συνεχώς να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση έχοντας πάντοτε τα προβλήματα που δημιουργήσαν οι μετασεισμοί. Έχουμε την αίσθηση ότι πάει να ηρεμήσει όλη η ιστορία και να διορθώσουμε τις πληγές, κυρίως τις υποδομές. Τώρα διορθώνεται και η κατάσταση, πάντως αρχίζει και βοηθάει και ο καιρός. Από εκεί που, γιατί ήταν και αυτό, δεν είχαμε σύμμαχο τον καιρό με αυτές τις ατέλειωτες βροχές. Από την άλλη, ακριβώς, ενώ τώρα τι γίνεται με την επισκευή των δρόμων, σε ποια κατάσταση είναι οι δρόμοι? Οι δρόμοι έχουν αποκατασταθεί από πλευράς πτώσεως δίθων και έχουν αποκατασταθεί σύνδεση διξοδίου αργοστολίου και είναι πολύ σημαντικό. Ενώ σε όλο το διάστημα με δωρεάν μετακίνηση με το ferryboat συνδεόταν το αργοστόλι με το διξούρι και αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ την όλη εικόνα. Έχουν απομακρυνθεί βράχοι και τις περιοχές ώστε να μπορέσουν να αποκαθίσταται το δίκτυο και τώρα προχωράνε μέσα στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης και στα γύρω χωριά για να βελτιωθεί και η πρόσβαση και η αποκατάσταση. Μαζί επίσης αποκαταστάθηκε το δίκτυο του ίδρευσης και σήμερα από τα προχθές είχαμε μπροστά μας το πρόβλημα να ανοίξουν τα σχολεία. Άνοιξαν σήμερα τη Σιτάκη και σήμερα ξεκινάνε και τα σχολεία και σε αίθουσες οι οποίες έχουν επιλεγεί από την υπηρεσία αντισεισμική και έχουν ελεγχθεί για την αντοχή τους και σε κοντέινερ ειδικά θα γίνονται και ίσως απογευματινά μαθήματα. Η περιφέρεια αρρύθμισε τις μεταφορές των μαθητών. Αρρύθμιστη και η μεταφορά των μαθητών. Και αυτό είναι ένα θέμα, θα σας ρωτούσα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλάζουν τα δρομολόγια, αλλάζουν οι συμβάσεις, πρέπει να κινούμαστε και μέσα στην νομιμότητα και στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Ένα δύσκολο έργο, το οποίο ξέρετε, καμιά φορά απ' έξω ακούω και κάποια κριτική από κάποιους οι οποίοι ούτε καν εμφανίζονται πουθενά. Αυτή είναι εύκολη διαδικασία. Σημασία είναι ότι αντιμετωπίζονται. Σήμερα είναι και ο Υπουργός εκεί υποδομών και ο κ. Χρυσοχοίδης με τον Γενικό Γραμματέα. Ο Παρασκευή Σαββάτο ήταν ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να αποφύγουμε αυτό που ίσως να συμβαίνει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις που τα ξεχνάνε λένε μετά. Εδώ δεν θέλουμε ούτε θα τα ξεχάσουμε και θα τα αποκαταστήσουμε πλήρως. Τα κρουαζιερόπλια παραμένουν, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα κρουαζιερόπλια γιατί στην αρχή υπήρχε και εκεί συνωστισμός. Ποιοι θα μπουν, ποιοι δικαιούνται να μπουν, ποιοι δικαιούνται να κοιμηθούν. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και εκεί. Έχει ομαλοποιηθεί και ελέγχεται και η καθαριότητα και η λειτουργία τους και είναι πράγματι μεγάλη εξυπηρέτηση. Το άλλο που είναι μπροστά από το Λιξούρι, καταλαβαίνετε, γίνεται μια μετακίνηση εκεί με ειδικά σκάφη. Όταν έχει λίγο θαλασσοταρχία, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται μικροπροβλήματα. Και βέβαια είναι μπροστά μας να αντιμετωπιστεί το θέμα του σεισμόπληκτων μέχρι που να επιστρέψουν στο σπίτι τους, το πού θα μείνουν στο επόμενο διάστημα ή σε διόμενα ή σε κατασκευές ή με το ενίκιο το οποίο, όπως ξέρετε, επιχορηγείται επιδοτείται για δύο χρόνια. Για δύο χρόνια. Ναι. Έχουν ελεγχθεί τα κτίρια και δευτεροβάθμια με αποτέλεσμα τα μέτρα αυτά της κρατικής συμμετοχής να αρχίσουν να εφαρμόζονται με μια μελέτη που θα γίνεται και από τις υπηρεσίες της αντισεισμικής υπηρεσίας ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να γίνεται η αποκατάσταση. Βέβαια για τους σεισμολόγους αυτά τα φαινόμενα κρατάνε πολλές φορές και 2 και 3 μήνες και αυτό το στάδιο θα το εκμεταλλευτούμε για να γίνουν οι μελέτες των κτηρίων. Γιατί έχουμε και την τουριστική περίοδο μπροστά μας. Τι είπατε? Το εξοπλισμό, την υποσκευή, η οποία ελέγχεται και αυτή, για να μπορούν να επισκεφτούν τα σπίτια τους οι σεισμόπληκτοι. Ακριβώς. Πείτε μου για το Λιξούρι, για το προβλήτα του Λιξουρίου που είχαν πει ότι επειδή είναι κατεστραμμένος, τι θα γίνει εκεί? Ο δεύτερος σεισμός έκανε μεγάλη ζημιά και η εντολή ήταν μέχρι 25 Φεβρουαρίου και πιστεύω να μπορέσουν να το τηρήσουν γιατί οι ειδικοί έλεγαν για τις 5 Μαρτίου να ολοκληρώσουν τις μελέτες, έγιναν ειδικές διοκρίσεις και με καταδύσεις μεταχωρών να δουν τον χώρο εκεί. Τρέχει αυτή η διαδικασία που η δέσμευση εντός διμήνου, που μπορεί να είναι και 2,5 εν πάση περιπτώσει, να τακτοποιηθεί το λιμάνι του Λιξουρίου. Και αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη
προσπάθεια, γιατί τα λιμάνια δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα, αλλά υπάρχει βούληση, υπάρχει παρουσία. Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να τρέξουν. Ο Υπουργός Υποδομών, που κυρίως το διαχειρίζεται, είναι και σήμερα ξανά εκεί. Και από το Υπουργείο Ανάπτυξης είχαμε ζητήσει τα 15 εκατομμύρια τα οποία εγκρίθηκαν για τα έργα άμεσης παρέμβασης. Βέβαια, υποβάλαμε εμείς το αίτημα και θα το υποβάλει και η χώρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ταμείο Αλληλεγγύης για να υπάρξει μια υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί βλέπω ότι η πολιτεία, παρά τα προβλήματα, δεν είναι φιδωλή στην αποκατάσταση. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η παρουσία και η συμβολή. Η μισή κυβέρνηση ήταν εκεί. Μας εντυπωσίασε όλους αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Και κάποιοι είπαν έκανε το αυτονόητο. Μα δεν έκανε το αυτονόητο. Εδώ πέρα ακριβώς έγιναν πολλές κινήσεις. Η παρουσία του Πρωθυπουργού που ήρθε κατευθείαν και τους ευνηδίασε όλους από τις Βρυξέλλες και προσγειώθηκε στην Κεφαλονιά και έμεινε και στο νησί το ίδιο βράδυ. Ήταν ακριβώς συμβολική και ουσιαστική. Έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Και μ' αρέσει που το έλεγα και στον κόσμο αυτό, ότι από τη μία, εάν απουσίαζε το κράτος, θα λέγαμε δεν έκαναν τίποτα. Επειδή έπεσαν όλοι σαν πρώτη προτεραιότητα στην Κεφαλονιά και πολύ σωστά το έκανε, λέγαμε ότι έκανε το αυτονόητο η κυβέρνηση. Δεν ήταν το αυτονόητο, ακριβώς. Ήταν εντυπωσιακό. Και δεν πρέπει να το αδικούμε, γιατί αυτονόητα είναι όλα. Ακριβώς. Δεν γίνονται έτσι. Εδώ κάναμε το σταυρό μας, νομίζω, ήδη κάτι κάπου αλλού. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε τώρα τι επιβαρύνσεις και τι προβλήματα δημιουργούνται. Πέρασε ο πρόεδρος της Βουλής και πράγματι έκφραζε το κοινοβούλιο με την παρουσία του και την προσπάθειά του για πρόσθετες διευκολύνσεις. Πέρασε η αρχηγή των κομμάτων και επεσήμαναν κάποια μικροπράγματα που ουσιαστικά έδειξαν την ικανοποίησή του για όλη την προσπάθεια. Και όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση, η κριτική είναι χρήσιμη αν είναι προς την θετική κατεύθυνση, και μπορώ να πω ότι το ενδιαφέρον όλων ήταν θετικό. Αυτό θα μείνει, ούτε περί προεκλογικών, ούτε αυτονόητων, ούτε τα γνωστά που ακούμε, να μας συνηθίσουμε να λέμε τα σωστά, και αν υπάρχει κάτι ως κριτική που είναι πρόταση, καλό είναι να την λαμβάνουμε υπόψη μας για να τα βελτιώνουμε. Έτσι είναι. Πείτε μου για το καμπαναριό, μια ακόμα ερώτηση για το καμπαναριό στα Κουρουκλάτα που το βλέπουμε, είναι εντυπωσιακή εικόνα. Το σκέφτηκα στα Κουρουκλάτα και πράγματι έτσι φαίνεται εντυπωσιακό πως έχει κοπεί. Κρατιέται ακόμα βέβαια με τα σίδερα που ήταν, είναι βάρος περίπου 20 τόνων. Έχουμε συνεννοηθεί με μεγάλο γερανό στην προσπάθειά μας να κόψουμε τα σίδερα που το κρατάει και να κατεβεί και να παραμείνει εκεί ως εξωθέατο στην περιοχή αυτή και να αποκατασταθεί και η ζημιά. Άρα θα βάλετε ένα καινούριο καμπαναριό και το υπάρχον θα το κατεβάσετε και θα εκτίθετε, ας πούμε, σαν κοιμήλιο. Ναι, ναι, ή έτσι. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο πιο μικρό εκεί, αλλά να είναι εκτεθειμένο εκεί. Θέλει όμως μια προσπάθεια, γιατί ο τρούλος είναι τέτοιου βάρους. Θέλει πολύ μεγάλο μηχάνημα να ανέβει εκεί για να μπορέσει να το κατεβάσει. Εδώ δεν θα έπρεπε λίγο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Το λέω αυτό επειδή και οι μετασεισμοί κάνουν τη ζημιά τους. Ναι, αυτό, ό,τι ζημιά έγινε, δεν περιμένουμε κάτι άλλο μεγάλο, αλλά χρειαζόταν να έρθει ένα μηχάνημα μεγάλο. Ήδη το έχουμε κινήσει. Ήδη εγώ περίμενα ότι ενδεχομένως σήμερα, αύριο, να το έχουν προχωρήσει. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Θα είστε υποψήφιος στις εκλογές? Θα είμαι υποψήφιος για τις εκλογές. Το είχα δηλώσει. Έχω μια, πιστεύω, πολύ καλή προσπάθεια και ένα νέο θεσμό που θεμελιώσαμε στα Εφτάνητσα και μια νησιωτική περιφέρεια που έπρεπε να την ενώσουμε, να λειτουργήσει διοικητικά, οικονομικά, σε μια κατεύθυνση μιας διαδρομής ιστορικής, πολιτιστικής που έχουν τα νησιά μας. Με δύσκολες συνθήκες μείωσης του προσωπικού, οικονομικών μας, αλλά παρόλα αυτά λειτουργούμε πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε έργα τα οποία ξεκίνησαν παλαιότερα, αλλά αποφασίστηκαν στην πορεία, που βοηθάνε την ανάπτυξη. Έχουμε κατεύθυνση κυρίως στον τουρισμό και θεωρώ ότι η συμμετοχή μας θα είναι θετική για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Οπότε, κύριε Σπύρου, κύριε Περιφερειάρχα, θα σας αναχλούμε και για τα άλλα νησιά. Ελπίζουμε για καλό, όχι μόνο... Για τη Ζάκηθο, για τη Λεκάδα, τα μικρά τα νησιά μας, την Κέρκυρα, τα Διαπόντια.
Οπότε θα έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε και πάλι και για τα υπόλοιπα νησιά. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά στην Κεφαλονιά. Το βήμα της εκπομπής στη διάθεσή σας. Εμείς δίνουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε μόλις σβήσουν τα φώτα να υπάρξουν θέματα. Ό,τι χρειάζεστε, το βήμα της εκπομπής στη διάθεσή σας. Θα χρησιμοποιούμε και εμείς το σταθμό σας για την ενημέρωση και εσείς, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας οτιδήποτε νομίζετε να ενημερώνουμε τους πολίτες. Να είστε καλά, κύριε Σπύρου. Για την εκπομπή σας που έχετε διακραματικότητα και πραγματικά βοηθάτε πάρα πολύ, γιατί οι πολίτες όταν ενημερώνονται όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά είναι καλύτερο για τη δημοκρατία μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλά. Ήταν ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ο κύριος Σπύρος Σπύρου. Μας είπε και εκείνος τη δική του άποψη, διότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει και τον Δήμαρχο και στελέχη της κυβέρνησης και της τοπικής κοινωνίας, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κεκάτο. Δεν είχαμε ακούσει ποτέ τη φωνή του Περιφερειάρχη και για πρώτη φορά μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο να σβήνουν τα φώτα. Οπωσδήποτε έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες. Δεν είναι η πρώτη είδηση Κεφαλονιά. Εμείς θέλουμε να δίνουμε χώρο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να δούμε ότι όλα βαίνουν καλώς ή, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουν δρομολογηθεί και δεν έχει εγκαταλειφθεί το νησί. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να ρίξουμε μια καλλιτεχνική παρένθεση. Επικαιρότητα, ανοίγουμε μια πολύ σπουδαία καλλιτεχνική παρένθεση, γιατί είναι σπουδαία η κυρία που έχουμε στην παρέα μας. Είναι η κυρία Νόνικα Γαλινέα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στον αέρα της Ζούγκλας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γαλινέα. Δικιά μου η χαρά. Πάντοτε μας δίνετε έτσι την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, είχατε ένα βήμα στη δική μας, αν θέλετε, τη γλώσσα, στο διαδίκτυο. Γιατί είχατε εγγενιάσει την ιστοσελίδα σας και είχαμε μιλήσει με αφορμή αυτό. Ναι. Σήμερα, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να μιλήσουμε και Φόλης της Ύλης, αλλά έχω στα χέρια μου αυτό το υπέροχο βιβλίο, με το πολύ ωραίο εξώφυλλο, που λέει «Νόνικα Γαλινέα, η ζωή μου, συμπληρωμένη έκδοση και επέστρεφε ο υπότιτλος». Μπράβο. Είναι η αυτοβιογραφία σας, η οποία τώρα κυκλοφορεί ως ολοκληρωμένη έκδοση, γιατί έχει κυκλοφορήσει το 2007, σωστά τα λέω. Το 2007, ναι, κυκλοφόρησε αυτό. Mm-hmm. Το 2005 κυκλοφόρησε το πρώτο. Μάλιστα. Που ήταν μόνο η ζωή μου. Ωραία. Αλλά τώρα, μετά την απώλεια του Αλέκου Αλεξανδράκη, που για μένα ήταν καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή μου, ένιωσα την ανάγκη να το ολοκληρώσω με τη λέξη «επέστρεφε». Γιατί αυτό, είναι η ερώτηση... Γιατί θέλω... Mm-hmm. Εμέσως να του το αφιερώσω. Εδώ όμως διαβάζω, αν μου επιτρέψετε να διαβάσω αυτό που λέτε για τον Αλέκο, μου το επιτρέπετε, κυρία Γαλινέα? Ασφαλώς. Λέτε, πάει πάνω από χρόνος που έφυγε ο Αλέκος. Ναι. Ο άνθρωπός μου που με τίμησε ως γυναίκα, ως ηθοποιό και ως άνθρωπο, ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Πόνεσα τόσο πολύ όταν έφυγε. Νόμιζα πως αυτός ο πόνος δεν θα περάσει ποτέ. Και όμως,
Η ζωή μας βοηθάει να βρίσκουμε διεξόδους. Μαθαίνουμε να ζούμε όχι μόνο με ό,τι μας δίνει η ζωή, αλλά και με ό,τι μας παίρνει. Όταν οι άνθρωποι μας φεύγουν, ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτούς που έχουν μείνει. Τώρα η οικογένειά του και η οικογένειά μου γίναμε μία οικογένεια. Έτσι η επαφή μας συνεχίζεται. Δεν θα διαβάσω περισσότερα. Θα μείνω όμως αυτό που λέτε ότι έχω πει πολλά για τον Αλέκο, τώρα ήρθε η ώρα να σιωπήσω. Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή, λίγο με σοκάρισε η σιωπή, με το επέστρεφε... Ναι. Ναι, θα σου εξηγήσω. Αισθάνομαι ότι λέγοντας... πέρασε σε μία άγια μορφή, έτσι, η σχέση αυτή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν είναι απέναντί μου να μου απαντήσει για οτιδήποτε, πέρασε σε μία άγια μορφή. Και αισθάνομαι πάρα πολύ, γνωρίζοντάς τον τόσο καλά, ότι αυτό που μου ζητάει είναι ό,τι αισθάνομαι για αυτόν πια, να το κρατήσω βαθιά μέσα μου. Δικό σας. Είναι η σιωπή. Άρα, σας γεμίζει η μαγεία της σιωπής και όχι ο θορυβός της. Ναι, από όλοι. Σωστά. Εδώ όμως... λέτε, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω, αλλά να πω τα υπόλοιπα επομένως. Για πες μου τη φράση. Όχι. Μου λέτε ότι ένιωσα την ανάγκη, πια έχω πει πολλά για τον Αλέκο, να τα κρατήσω μέσα μου, να τα κρατήσω για μας και να μην τα μοιράζομαι. Από την άλλη λέτε όμως ότι την ώρα όταν έφυγε, έβαλα τον υπότιτλο «Επέστρεφε». Σωστά, το κατάλαβα όλο. Πολύ σωστά. Επέστρεφε στη μνήμη μου, στις νύχτες μου, στα όνειρά μου. Από το ποίημα του Καβάφη, βέβαια, να το εξηγήσουμε βέβαια. Και αυτό. Μα το λέω και όλο το ποίημα του Καβάφη. Μέσα στο ίντερνετ έχει περάσει. Το λέω όλο. Ναι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται. Καβάφης. Και επιλέγεται αυτό ακριβώς. Στο βιβλίο μέσα, τώρα να φύγουμε από αυτό το σπουδαίο κεφάλαιο της ζωής σας, και εγώ μένω σε αυτό που εμένα με συγκίνησε, πάλι μένω στον Αλέκο, που λέτε ότι με τίμησε ως την τελευταία μέρα της ζωής του σαν γυναίκα. Ναι. Πόσο σπάνιο είναι αυτό? Πόσο δυσέβρετο? Μοναδικό. Δεν θα με πιστέψει ίσως ο κόσμος αν πω ότι αυτά τα 22 χρόνια που έζησα μαζί του, ο Αλέκος δεν γύρισε ούτε αριστερά ούτε δεξιά το κεφάλι του, τουλάχιστον όσες φορές ήταν μαζί μου και ήταν μαζί μου από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί, ούτε καν για να κοιτάξει με περιέργεια μια άλλη γυναίκα. Του έλεγα, είναι δίπλα η Σοφία Λόρεν, κοίταξε την, γύρνα να την κοιτάξει. Και μου έλεγε, δεν με ενδιαφέρει. Τι μεγάλη ευτυχία για μια γυναίκα να το έχει βιώσει αυτό. Τι περισσότερο μπορούσα να ζητήσω? Που όταν γνώρισα τον Αλέκο ήτανε ουρές έξω από το καμαρίνι του. Και το τι μου λέγανε γι' αυτόν, μην τυχόν και μπλέξεις μαζί του, διότι δεν αφήνει ούτε φιλικά γάτα. Είδατε λοιπόν ότι η χημεία είναι που λειτουργεί στους ανθρώπους. Δηλαδή η χημεία είναι πανταχού παρούσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι. Αυτό το λένε για πάρα πολλούς. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό, ότι μη εδώ δεν αφήνει ούτε φιλικιά γάτα. Και έρχεται η ώρα που γίνεται το κλικ, που κολλάς με τον άλλον και δεν θες κάτι άλλο. Ή νιώθεις πλήρης, είναι γι' αυτό. Είναι και ο χορτάτος άντρας. Αυτό δηλαδή, πραγματικά σας ζηλεύουν πολλές γυναίκες για αυτή τη σχέση που ζήσατε, για αυτή τη φράση, το ότι με τίμησε ως γυναίκα, που σπανίζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούν πολλές να το πούν αυτό σήμερα, ειδικά με όσα γίνονται και όσα βλέπουμε και μαθαίνουμε. Λες, πώς ζουν αυτές οι γυναίκες, δηλαδή 100 φορές μόνοι μου παρά με αυτό. Έτσι. Από την άλλη... Ήταν απόλυτος ο Αλέκος, ήταν απόλυτος. Και ζήσατε κι εσείς το απόλυτο, και εσείς ολοκληρωμένη γυναίκα όμως όταν το γνωρίσατε, γιατί είχατε ήδη κάνει τρεις κόρες υπέροχες. Ναι, τρεις κόρες, ένα γάμο. Και γι' αυτό δεν παντρευτήκαμε ποτέ με τον Αλέκο. Εκείνος είχε κάνει τρεις γάμους και εγώ είχα κάνει έναν. Δυστυχώς αποτυχημένο, παρά το γεγονός ότι έχω τρία υπέροχα κορίτσια, και δεν μπορείς να πεις ότι ένας γάμος είναι αποτυχημένος όταν έχεις τρία πετυχημένα παιδιά,
με μια ευρύτερη έννοια δηλαδή, που είναι γερά, που είναι ευτυχισμένα, που είναι καλά. Αυτό εννοώ. Και από εκεί και πέρα ασφαλώς και πετυχημένα το κάθε ένα μέσα από τη δική του πορεία. Όμως ήμουνα πάρα πολύ πληγωμένη από αυτό το γάμο που κράτησε 12 χρόνια. Και εκείνος, δεν θα έλεγα πληγωμένος, γιατί ο Αλέκος αποφάσιζε να φύγει αθόρυβα, γιατί ήταν αθόρυβος. Και απλώς μία μέρα άνοιγε την πόρτα και την έκλεινε και δεν ξαναγύρναγε. Μάλιστα. Λέτε για τρία υπέροχα παιδιά και έχετε και εγγόνια και βλέπω και φωτογραφίες και πολλές. Έχω και τρία εγγόνια, βέβαια, ναι. Τα οποία, δόξα τω Θεώ, μοιάζουν στους γονείς τους και πραγματικά τα καμαρώνω. Πραγματικά σεμνά τα καμαρώνω. Δεν μιλάω ποτέ για τα παιδιά μου και δεν μιλάω ποτέ για τα εγγόνια μου, γιατί δεν θέλω καθόλου να κουράζω τους ανθρώπους με το να λέω τα επιτεύγματα της οικογένειας. Αλλά έτσι κρυφά τα χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντως κρυφά σας καμάρωσα και εγώ με τη σχέση, τουλάχιστον με τη μία κόρη, όταν σας είδα στο θέατρο και καθώς ήσασταν δίπλα μου με τη μία την κόρη, την όμορφη αυτή σχέση. Είναι κάτι που ονειρεύεται κάθε μάνα να έχει με την κόρη μια τέτοια σχέση. Για να είμαι ειλικρινής και λέω κι εγώ να είμαι σε μερικά χρόνια συμμέτσι με την κόρη μου που την έβλεπα με τι καμάρι έτσι καθόταν δίπλα σας. Έτσι θα είσαι, γιατί είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος και όποιος ξέρει να δίνει, όποιος έχει έμφυτο μέσα το αυτό, το δόσιμο, το οποίο το έχεις εσύ με την καλημέρα που σου λέει ο άλλος το εισπράττει, αν είναι καλοπροαίρετος βέβαια, γιατί δεν είναι πάντα η περίπτωση, είναι βέβαιο ότι η σχέση σου με τα παιδιά σου θα είναι υπέροχη. Πιστεύετε δηλαδή ότι η προσφορά αυτή είναι συμπαντική, ότι σου γυρίζει τελικά, έτσι? Αυτό είναι. Mm-hmm. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Να έχεις τη δύναμη να αγαπάς. Αυτό μεγάλη ιστορία. Και να αγαπάς και να δίνεις με όλους την καρδιά. Ναι. Και μέσα στο βιβλίο, έτσι όπως το διάβασα, κάνετε μια σπουδαία αναφορά και στους δασκάλους σας, τον Κάρολο Κούν. Ναι. Το Γιώργο Λαζάνη, κάνετε μια αναφορά έτσι. Βέβαια. Είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο βιβλίο, επειδή έχουμε μάθει έτσι ο καθένας να γράφει την βιογραφία κάποιου καλλιτέχνη. Ενώ εσείς εδώ ασχοληθήκατε εσείς, έτσι? Ναι, πιστεύω ότι ήταν αναγκαίο αυτό και γιατί εκφράζομαι με ένα ιδιαίτερο τρόπο μέσα από το δικό μου χαρακτήρα, τις δικές μου απόψεις, που κανένας δεν θα μπορούσε να δώσει την όνικα όσο ολοκληρωμένα μπορώ να τη δώσω εγώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό ήταν και... Θυμάσαι, είχα ένα πολύ στενό σύνθημα με τον Χρήστο τον Λαμπράκη. Mm-hmm. Και όταν είχε διαβάσει το πρώτο κομμάτι που έγραψα και του το έδωσα να το διαβάσει, μου λέει, κοίταξε μην τυχόν και το σε κανένα, γιατί το πιο ωραίο πράγμα στο βιβλίο σου είναι λάθη σου. Τι είναι, το πιο όμορφο πράγμα είναι? Τα λάθη σου. Μήπως είναι και το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή? Γιατί αν δεν ζήσεις ουσιαστικά δεν κάνεις λάθη. Άνθρωπος που δεν έκανε λάθη σημαίνει δεν έζησε. Είχε δίκιο ο αείμνηστος του φίλος σας. Ναι. Βέβαια έχετε και ένα πολύ ενδιαφέροντο πρόλογο από τον Άγγελο το Δελιβοριά. Ναι. Τον διάβασα και αυτόν. Είναι σπουδαίος ο Άγγελος. Αναντικατάστατος, δηλαδή υπέροχο πράγμα είναι αυτό που λέει. Πάντως σας θαυμάζω, κυρία Καλλινέα, είστε ένας υπερδραστήριος άνθρωπος, ολοκληρωμένος, γαλήνιος, πάντα χαμογελαστός. Δεν έχετε συμπλέγματα που μπορεί να έχουν άλλοι άνθρωποι και αυτά. Εσείς είστε πάντα με το χαμόγελο και μέσα σε όλα. Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσετε μια παράσταση, δίνετε το παρόν. Ναι, είναι ανάγκη μου αυτό. Είναι ανάγκη μου να μετέχω. Και αυτή η ανάγκη ξεκινάει από την αγάπη που έχω για τη ζωή. Βλέπετε τις περισσότερες παραστάσεις. Σας βλέπω στις παραστάσεις. Ναι. Είστε αξιοθαύμαστοι σε αυτό. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν λέτε, αχ, κουράστηκα, είδα πολύ, θέλω να κάτσω σπίτι μου. Είστε μέσα στη ζωή. Αυτό. Είμαι μέσα στη ζωή, ναι, και παρακαλάω τον Θεό να με κρατήσει στη ζωή. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό και είστε μια χαρά και ακριβώς με αυτή τη θετική ενέργεια που έχετε. Και αν θέλετε, επειδή μιλήσαμε πριν για τα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν, για την ενέργεια, τη θετική και την αρνητική, όταν ακριβώς η τύχη, λέει, υπάρχει, αλλά θα προτιμήσει να χτυπήσει μια χαμογελαστή πόρτα.
Οπότε η θετική ενέργεια μόνον καλό φέρνει. Αυτή η θετική ενέργεια και η θετική διάθεση που έχετε. Έτσι είναι. Να μην το βάζουμε κάτω. Αυτό. Να μην μας πάρει από κάτω η σημερινή δυσκολία που περνάει η χώρα. Και να την αντιμετωπίσουμε όχι με καρτερικότητα, αλλά με βαθιά αισιοδοξία ότι αποκλείεται η Ελλάδα να πάθει κάτι. Διαισθάνεστε και αισθάνεστε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, βλέπετε κάποιο φως στο τούνελ, ναι, το βλέπετε? Το βλέπω. Το εισπράτετε από την επαφή σας με τον κόσμο τριγύρω αυτό? Πάρα πολύ το εισπράτε, ναι, γιατί βλέπω τον κόσμο που όταν φτάσεις σε απόγνωση δεν έχεις άλλο τρόπο επιβίωσης από την ελπίδα. Ναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά το φως το βλέπουμε αυτό? Ναι, το βλέπω το φως. Το βλέπω. Αλλά κάθε μέρα, εκεί που πας να δεις φως, γίνεται κάτι και σε πάει πίσω. Πας να κάνεις ένα βήμα μπροστά και κάνεις δύο πίσω, ναι, ή ένα πίσω και είμαστε στάσιμοι? Ένα πίσω. Δεν θέλω να πω δύο. Ένα πίσω το κάνεις όμως. Δηλαδή η επαναφορά στην πραγματικότητα είναι καθημερινή και αβάσταχτη. Αβάσταχτη. Λες, μα αυτός ο υπέροχος λαός, αυτή η υπέροχη χώρα, αυτός ο ουρανός, όλα αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός και τα καταστρέφουμε μόνοι μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γαλινέα. Λουκίλα μου, και εγώ. Θα μας δώσετε αφορμές έτσι να μιλήσουμε και άλλη φορά, νομίζω. Θα είναι μεγάλη μου χαρά και θέλω να σου πω πόσο πολύ σε εκτιμώ κι εγώ και σε χαίρομαι. Γιατί αυτό που είπες για μένα, σου το επιστρέφω με τον ίδιο τρόπο. Είσαι πάντα εκεί, είσαι πάντα με το χαμόγελο, είσαι πάντα ακούραστη. Και είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπουδαία λόγια να τα ακούω από εσάς. Μια πετυχημένη, ολοκληρωμένη γυναίκα, πετυχημένη επαγγελματικά, ολοκληρωμένη μάνα, γιαγιά και πάντα μέσα στα πράγματα και ποτέ παραιτημένη από τη ζωή. Και είστε ακριβώς το παράδειγμα του ανθρώπου που ζει και δεν επιβιώνει απλώς να περνάνε οι μέρες. Ζει με όλη την καρδιά. Αγάπησε, αγαπήθηκε, ολοκληρώθηκε και θέλουμε να είστε πάντα έτσι γελαστοί κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαλινέα. Και εγώ, γλυκιά μου. Να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι. Νόνικα Γαλινέα, μια σπουδαία ηθοποιός που ακριβώς κατέθεσε τα απομνημονεύματά της σε αυτό το βιβλίο, Νόνικα Γαλινέα επέστρεφε. Έχει κυκλοφορήσει χρόνια, ολοκληρώνεται όμως, έχει κυκλοφορήσει από το 2005, ολοκληρώνεται. Εγώ έχω στα χέρια μου την ολοκληρωμένη έκδοση που κυκλοφόρησε εδώ με μια αφιέρωσή της το 2014 και μιλήσαμε γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να δούμε ποια επόμενη παρένθεση ανοίγουμε. Εκεί που έγειρα και κάθισα στο χώμα κι είπα δεν έχει ούτε μπρος ούτε και πίσω. Εκεί που έπαψα να αισθάνομαι το σώμα και έγινα διάφορο το που και πώς θα ζήσω. Είδα ψυχή μου, την ψυχή μου να σηκώνεται. Είδα το χέρι σου στο χέρι μου να πλώνεται. Εκεί που έπαψα να ψάχνω για ελπίδα ήρθες και γύρισες αγάπη μου σελίδα. Εκεί που όλα είχαν χαθεί είσαι για μένα η στροφή, είσαι αυτή
Είσαι το χάδι που το δέρμα μου ζητούσε. Μες της ψυχής μου τη βροχή ήρθες απρόσμενη ευχή. Είσαι αρχή, είσαι το άλφα που η ζωή μου απαιτούσε. Εκεί που όλα είχαν χαθεί. Που νόμιζα πως μπήκε η τελεία. Ήμουνα έτοιμη την πένα να αφήσω. Εκεί που χάθηκε η πίστη στη φιλία. Κι ήταν αδιάφορο τον ήλιο να αντικρίσω. Είδα ψυχή μου, την ψυχή μου να σηκώνεται. Είδα το χέρι σου στο χέρι μου να πλώνεται. Εκεί που έπαψα να ψάχνω για ελπίδα ήρθες και γύρισες αγάπη. Εκεί που που έπαψα να ψάχνω για ελπίδα, λέει η Λένα Γιάλκη, ότι ωραίο τραγούδι. Λένα μου, είσαι στον αερά. Βεβαίως και είμαι, Λουκίνα. Α, σε καθυστερήσαμε, αλλά ακούγαμε σένα. Οπότε... Καθόλου, χαρά μου δίνεται πάρα πολύ. Και εμάς που είσαι πάντα έτσι δραστήρια, πάντοτε έχουμε την ευκαιρία να σε ακούμε. Μας δίνεις αφορμές να μιλάμε για σένα και να σε ακούμε βεβαίως. Πες μας, Λένα μου, καταρχήν είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Βρίσκεσαι πού? Αυτές τις μέρες τώρα θα κάνω κάποιες εμφανίσεις στο Χιτήριο για 4 Παρασκευές. Τη μία παίξαμε την Παρασκευή που πέρασε, έχουμε άλλες 3, με την Μπέννη Ξενάκη και τη Μαρία Κανελοπούλου. Αγαπημένα κορίτσια κι αυτά. Είναι αγαπημένα, είναι εξαιρετικές τραγουδίστριες και έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο που αφορά πολύ αγαπημένα έτσι, τραγούδια, ξέρεις, που δεν τα ακούμε και όλα συχνά. Που... Όπως, για πες μου ένα. Για πες μου ένα. Από αυτά που δεν ακούμε. Ναι, επειδή, από αυτά που δεν ακούμε συχνά. Ένα ψέμα. Mm. Το έχεις ακούσει το ένα ψέμα? Το ένα ψέμα κι εσύ. Ένα ψέμα. Το Τζένι Βάνου, αξέχαστη. Καλά, καλά, καλά. Αθάνατη, αθάνατη. Ένα και ψέμα κι εσύ, ένα ψέμα. Ξέρεις, γιατί θέλω έτσι, με ιντριγκάρεις, γιατί μου θυμίζεις λίγο Καρέ του Άσου, την εκπομπή που έβαζα πάντοτε τα flip sides, αυτά που δεν ακούγονταν συχνά από τις άλλες συχνότητες. Αυτό, έχουμε κάνει, αυτό έχετε κάνει. Α, πρέπει να έρθω να το ακούσω, Λένα μου. Παρασκευή. Πολύ χαρά. Θα έρθω. Μακάρι, μακάρι, Λουκίλα μου, πραγματικά πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ξέρω όμως ότι ο χρόνος είναι. Πολύ περιορισμένος, πολύ. Θα το βρω, θα το βρω. Την άλλη Παρασκευή θα σου έρθω. Όχι, αυτή την επόμενη θα έρθω. Μακάρι, μακάρι. Είναι και τόσο ωραίος χώρος στο Χιτήριο. Για πες μας λίγο. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσοκάνης στα Πλήκτρα, που το παιδί, εντάξει, είναι μια μουσική ιδιοφία πραγματικά. Και ο Κοσμάς ο Κοκόλης στο Μπουζούκι, που είναι εξαιρετικός και έχει υπέροχη φωνή. Και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, πραγματικά, με τραγούδια που πραγματικά δεν τα ακούς. Δεν τα ακούς εύκολα. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι πολύ αγαπημένα. Πες μου από κόσμο, τι κοινό έρχεται, έρχονται νέοι άνθρωποι στο Χιτήριο? Κοίταξε, στο Χιτήριο, όπως και πριν που ήμασταν στο Γιάλινο, έρχονται όλες οι ηλικίες. Γιατί, καταρχήν, είναι πολύ προσιτό το Χιτήριο. Τιμές του είναι με 12 ευρώ το εισιτήριο, ας πούμε. 12 ευρώ και παίρνουν ένα ποτό, έτσι. Οπότε παίρνουν το βράδυ με ένα ποτό και με ωραία τραγούδια. Μπορεί κανείς να περάσει πολύ καλά, ας πούμε, με ένα εισιτήριο. Πολύ λογικό, γιατί εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καιρή που ζούμε τώρα. Πώς θα γίνει, είναι πολύ δύσκολες οι εποχές. Και είστε μόνο Παρασκευές? Κοίταξε, ναι, είμαστε προσωρινά, είμαστε αυτή τη στιγμή 4 Παρασκευές. Τη μία παίξαμε, πήγαμε πολύ καλά, αυτή που μας πέρασε, και τώρα έχουμε άλλες 3. Και μετά θα είμαστε το Μάρτιο, Κυριακές μεσημέρι. Α, ενδιαφέρουσα πρόταση. Κυριακή μεσημέρι δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι. Είδες, ένα-ένα μας τα λες τα ενδιαφέροντα, Λένα. Ένα-ένα μας τα λες. Ναι. Ακούω φωνήτσες παιδικές, η κορούλα σου είναι. Ναι. Να τη χαίρεσαι. Η οποία είναι πόσο τώρα? 2,5 χρονών. 2,5, να τη χαίρεσαι. Τα προλαβαίνεις όλα όμως. Παρασκευή βράδυ στο Χιτήριο, μετά Κυριακή μεσημέρι. Εξαιρετικά. Ναι. Εντάξει, καλά να είμαστε. Επειδή το διαδίκτυο. Να κάνουμε ωραία πράγματα. Επειδή το διαδίκτυο ακριβώς μας ακούν από όλα τα μέρη της Ελλάδος και του κόσμου, βέβαια, ετοιμάζεις κάτι εκτός Αθηνών?
Έχουν ελπίδες όσοι μας ακούνε? Συζητάω διάφορα πράγματα. Μία ανακοινώσιμα. Μία ανακοινώσιμα ακόμα, γιατί δεν έχω ημερομηνίες. Αλλά συζητάω και για εδώ και για το εξωτερικό και με τα κορίτσια. Την Μπέννη και τη Μαρία συζητάμε και μόνη μου και διάφορα πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παίζουμε έξω από την Αθήνα και έξω και από την Ελλάδα, αν θέλεις. Γιατί οι άνθρωποι Έλληνες που είναι εκεί έχουν ανάγκη να ακούνε. Μα το βλέπουμε καθημερινά και εδώ και στους ακροατές μας και από την Αυστραλία μας ρωτάνε πότε θα έρθετε. Έχουμε τέτοιες ερωτήσεις και βέβαια και από τη Θεσσαλονίκη που έχουμε μόνιμο παράπονο ότι τι γίνεται, όλα τα ωραία είναι στην Αθήνα. Είναι τα ωραία, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι πια πολύ λίγη χώρη που μπορεί κανείς να πάει γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλιώς θα πηγαίναμε πολύ. Ναι. Βέβαια πάμε, σίγουρα. Πάμε. Οπότε να ανανεώσουμε το ραντεβού, μόλις έχεις να μας πεις κάτι για εκτός Αθηνών. Βεβαίως. Ακριβώς. Εγώ θα έχω σύντομα ημερομηνίες και για εκτός. Mm-hmm. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία και είναι πραγματικά πολύ ωραίο είναι το χιτήριο, γιατί είναι και μαγικός χώρος και είναι και πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε με τα κορίτσια. Τέσσερις Παρασκευές. Τι ώρα έρχονται, Λένα μου? 10 και μισή ξεκινάμε. 10 και μισή ξεκινάτε. Νορμάλ ωράριο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Βέβαια τώρα, τι, 11 και 12. Αυτό λοιπόν το είδα φέτος που πάω έτσι πολύ και βλέπω και το Βοσκόπουλο με το πλαίσιο δευτερότριτα που είναι. Ξέρεις ότι ένας από τους λόγους που έπιασε τόσο δυνατά αυτό το σχήμα είναι ότι βγαίνουν 11 η ώρα και ο άλλος έχει φάει και μία η ώρα πάει για ύπνο. Ξέρεις. Βέβαια, δεν μπορούν πια. Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα και το βλέπω. Ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει και να ξενυχτήσει και να περιμένει να πάει 2 η ώρα να ακούσει τον τραγουδιστή που αγαπάει. Λοιπόν, γι' αυτό και σε ρώτησα ότι είναι σημαντικό. Με 12 ευρώ ένα ποτό στις 10.30 να σας ακούει. 10.30 ξεκινάμε. Έτσι, ναι. Να ακούει ατάκι. Τελειώνουμε. Μια ώρα, δύο η ώρα τελειώνουμε. Είναι νορμάλ ώρα. Είναι νορμάλ. Μάλιστα. Και όταν θα κάνετε Κυριακή μεσημέρι, τι ώρα θα είναι? Θα είναι 2. Την ώρα του φαγητού, δηλαδή. 2 με 4. Εκεί είναι άλλο, ξέρεις. Ψήνουν έξω στο χειριτήριο, έχει κήπο, δεν ξέρω αν έχει πάει. Δεν έχω έρθει. Καλά, είναι καταπληκτικός χώρος. Είναι καταπληκτικός χώρος. Ωραίος, τέχνης και πολιτισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, και ψήνουν έξω. Βάζουν μπάρμπεκιου και τέτοια. Εξαιρετικά. Στο φουαγέ και τέτοια. Αυτά είναι από Απρίλιο, δηλαδή, όταν λες Κυριακή μεσημέρι. Αυτό όχι, του Μαρτίου. Από Μάρτιο. Του Μαρτίου, ναι. Ας ελπίσουμε θα έχουμε και τον καιρό σύμμαχο όπως τον έχουμε αυτή την εβδομάδα, έτσι που είναι μια άνοιξη. Ζαλιστική άνοιξη. Ειδικά όταν ακούς τι γίνεται στο γύρο κόσμο, ας πούμε, τις πλημμύρες και τα χιόνια και αυτά, και εσύ έχεις αυτή την άνοιξη με τους 20 και 22 βαθμούς. Ναι. Ευλογημένος τόπος πραγματικά. Λες αυτόν ζήλεψαν και γι' αυτό μας προσπάθησαν να μας φάνε. Λοιπόν, είστε καλά. Σε ευχαριστώ, Λένα μου. Καλή επιτυχία και τις άλλες τρεις Παρασκευές στο χιτήριο. Την επόμενη μπορεί να έρθω να σας δω, να σας ακούσω. Μακάρι πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας στα κορίτσια στην Μπέννη και στη Μαρία την Κανελοπούλου. Τρεις Παρασκευές που είναι μαγικές. Πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Θα είμαστε κοντά σας. Θα είμαστε ψυχή μας, τραγούδι και μουσική, γιατί αυτό έχει σημασία, Λουκίλα μου. Έτσι. Αυτή μας εγκυμηνεί, αλίμονο αν παραγνωρίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πρέπει να μπορούμε να περνάμε καλά, δηλαδή και εμείς και ο κόσμος. Έτσι. Να ξεδίνει από τη μουσική την καλή. Ναι. Δώστε στον κόσμο τέτοια τροφή, τροφή ψυχής. Ναι. Τροφή ναι. ψυχής, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Λένα μου, Λένα Αλκαίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία στο χιτήριο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λένα Αλκαίου, λοιπόν, τις Παρασκευές στο Χιτήριο, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είχε ακόμα να μας πει νέα για εσάς που ρωτάτε για εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκη και εκτός Ελλάδος, αλλά θα έχει σύντομα νέα και θα μας τα ξαναπεί. Θα επανέλθει. Να βάλουμε τραγούδι ή να πω ειδήσεις, Ανέστη μου, τι λες? Να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε ένα τραγούδι. Προσωπικά δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά, μονάχα βήματα θυγμένα ερωτικά που μ' αναγκάζουν να φεύγω βιαστικά. Προσωπικά δεν θέλω τίποτα μαζί σου λογικά. Μου πάει ο ήχος της φωνής σου τραγικά και δεν αλλάζω το κορμί σου με την άψογη ζωή σου τελικά. Προσωπικά
Αυτό που ζούμε αν είναι αλήθεια ή παρέστηση προσωπικά. Προσωπικά. Τυχαίνει βράδια με τραγούδια λαϊκά. Τιμένη κι άδεια κι αφημένη γενικά. Να μεταφράζω τη σκηνή δραματικά. Προσωπικά. Εμένα ο χρόνος μου γυρίζει κυκλικά κι αλλάζει ο τόνος μου στο τέλος ειδικά. Γι' αυτό να ξέρεις και επιμένω κι ας μου το έχεις ξεγραμμένο οριστικά. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση, αυτό που ζούμε είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά εγώ τρελαίνομαι, το παραμύθι σου γεννάμε και να φαίνομαι. Προσωπικά δεν έχω αίσθηση, αυτό που ζούμε είναι αλήθεια ή παρέστηση. Προσωπικά. Προσωπικά με την Ελένη Δήμα, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Γιάννη του Σπανού. Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη του Σπανού μια μέρα, να δούμε τι ετοιμάζει για εκείνος. Γιάννης Σπανός, Ελίνα Νικολακοπούλου στο στίχο, Ελένη Δήμου του 1988 και από ό,τι θυμάμαι ήταν η πρώτη ενορχιστρωτική δουλειά του Στέφανου του Κροκολίστο προσωπικά, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα να σας πούμε και μια ευχάριστη είδηση έτσι για να κλείσουμε. Δεν είπαμε πολλές ειδήσεις, ότι σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, σε εφημερίδα χθες, είπε ότι η κυβέρνηση μέσω του πλεονάσματος θα επιδιώξει να δώσει δώρο Πάσχα σε ορισμένες κατηγορίες μισθωτών και συνταξιούχων. Ποιες θα είναι αυτές? Φαίνεται ότι σχεδιάζει να δώσει δώρο Πάσχα σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και χαμηλοσυνταξιούχους. Τώρα, δεν διευκρίνησε αν αυτό το δώρο Πάσχα θα είναι μόνο για φέτος από το πλεόνασμα του 1 δις και πλέον, από 1 μέχρι 1,5 δις υπολογίζει να είναι το πλεόνασμα, ή αν θα επανέλθει σε αυτές τις κατηγορίες το δώρο Πάσχα. Κοψόμεθα. Πάντως είναι μια καλή είδηση και γι' αυτό επέλεξα να κλείσουμε με αυτήν, γιατί καλές οι καταστροφές και ό,τι γίνεται, ό,τι συμβαίνει, η τρομολαγνία, η αρνητική είδηση, έχουμε την ψευδέστηση ότι πουλάει, αλλά καλό είναι να έχουμε και τέτοιες καλές ειδήσεις μέσα στην ημέρα. Εδώ σας αφήνουμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Δεν πρόλαβα να δω το chat να μιλήσω, γιατί είχαμε απανωτές συνεντεύξεις, δεν πρόλαβα να αρχίσω διάλογο με σας, αλλά αύριο που θα είμαστε πάλι εδώ, πάλι μόνοι, νομίζω ότι θα έχω το χρόνο να ασχοληθώ με τα σχόλια και τις παρατήρησες. Ευχαριστώ τον Ανέστη Κόνιαλη που ήταν στη τεχνική μας υποστήριξη. Καλή συνέχεια. Αύριο στις 12 και πάλι εδώ. Να είστε καλά.